Οδυνηρή ήττα υπέστη η Ζάκυνθος στην Αίγινα από το Σαρονικό. Το συγκρότημα του Σάβα Καρυπίδη έμεινε αρκετά πίσω από την κορυφή στο νότιο όμιλο της ΓΑΜΑ Εθνικής Κατηγορίας. Στο στρατόπεδο της Ζακύνθου όμως δεν φαίνεται να το βάζουν κάτω. Με ψυχραιμία και νυφαλιότητα αντιμετωπίζουν την επόμενη μέρα και δουλεύουν σκληρά για το επόμενο εκτός έδρας παιχνίδι με τον Κεραυνό στην Κερατέα. Οι πολλές χαμένες ευκαιρίες και τα λάθη της άμυνας προβληματίζουν το Σάβα Καρυπίδη όπου προσπαθεί να βρει λύσεις. Στο μεταξύ, στο μάτς με τον Κεραυνό, υπολογίζεται κανονικά ο Κουλουκίδης που επιστρέφει από τιμωρία, ο Αποστόλου που αντιμετώπισε ένα πρόβλημα στους Κυλιακούς και το ξεπέρασε και ο Κανελίνη που εξέτησε την ποινή του. Στη Δέλτα Εθνική τώρα, με το βλέμμα στραμμένο στον επόμενο εντός έδρας αγώνα με τον Ατρόμητο Λάπα, βρίσκονται άπαντες στο Τσιλιβί. Την Κυριακή η Ζακυνθινή ομάδα θέλει πάση θυσία τους 3 βαθμούς της νίκης κόντρα στο συγκρότημα του Ανδρέα Ζήκου, όμως άπαντες γνωρίζουν πως το έργο τους θα είναι κάθε άλλο παρά εύκολο. Στα αγωνιστικά, ο τεχνικός του Τσιλιβί, Ανδρέα Ζουπάνος, θα έχει στη διάθεσή του τους Κοριανίτη και Βοζαίτη που εξέτησαν, ενώ θα απουσιάσει για μία ακόμη αγωνιστική ο τιμωρημένος Καλυβοκάς. Στο τοπικό ποδόσφαιρο, κανονικά θα συνεχιστεί η πρώτη και δεύτερη κατηγορία της ΕΦ Ζακύνθου με τους αγώνες της 15ης αγωνιστικής του ερχόμενου Σαββατοκύριακου. Τα πρωταθλήματα θα διακοπούν τη μεθεπόμενη εβδομάδα λόγω του καραβαλιού.